Και ποιος δεν έχει περπατήσει δηλαδή παράνομα? Εγώ. Δεν ντρέπεσαι? Όχι, δεν έχω περπατήσει παράνομα. Όχι. Δεν ντρέπεσαι? Γιατί δεν ντραπώ? Αχ, τι να κάνω που δεν μπορώ να βάλω να ακούσουν τηλεθεατές μου με τι ξυπνάς το πρωί. Αχ, λοιπόν, έφτασα στο τέλος. Ναι. Κουνάει ο σκηνοθέτης μου το κεφάλι μες. Εσύ σκηνοθέτη μου χρόνια πολλά όμως δεν μου είπες. Θέλω να ανοίξεις από εδώ τον ήχο. Τον ήχο από εδώ. Όχι, τον ήχο από εδώ. Θα μπω εκεί μέσα για να ακούγεις από το μικρόφωνο μου. Δώσω ένα γενικό. Ένα γενικό, γιατί πρέπει να έρθω μέσα. Κανονικά πρέπει να ακούσετε την υπέροχη φωνή του σκηνοθέτη μου. Μικροφωνισμούς και τέτοια δεν φαντάζομαι να έχω. Την κάμερα. Και γύρνα λίγο την κάμερα εδώ στα παρασκήνια, στα backstage. Την κάμερα. Δεν με ακούνε. Να πάω λίγο μέσα στο στούντιο. Θέλω μια κάμερα να τη γυρίσουμε μέσα για να δείτε και το σκηνοθέτη μου. Νομίζω ότι από τη νέα σεζόν μπορεί να κάνω και εκπομπή μαζί του με τα μεσονύχτια. Πού είσαι, Δημήτρη μου? Χρόνια πολλά δεν μου έχεις ευχηθεί. Μου έχεις μπει. Έλα λίγο πιο κοντά να ακούγομαστε. Ναι, αλλά πρέπει να δεις λίγο πιο και προς τα εδώ κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο εδώ κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Ξέρω εγώ. Εκεί φαινόμαστε ή όχι? Όχι. Θα κάνει διορθώσεις τώρα. Περίμενε. Ναι. Έτσι. Τώρα νομίζω ότι. Αυτό από εκεί είναι το πλάκι. Καλό, εγώ δεν έχω δει ποτέ πώς γίνεται η εκπομπή. Κάμερα εκεί. Α, ωραία. Ναι, κάτι έχεις μπροστά σου που σε κρύβει. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα είμαστε εντάξει. Ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Μια καλή χρονιά ακόμα έκλεισε. Έτσι. Η επόμενη θα είναι καλύτερη. Εννοείται. Εδώ είμαστε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι. Εννοείται. Ναι. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Λεπενιώτης, ο καλύτερος σκηνοθέτης ever όλων των εποχών. 7 χρόνια εδώ. Έχουμε περάσει και έχουμε περάσει εμείς εδώ στο Euro Channel. Αλλά τι να κάνουμε, όπως όλες οι οικογένειες, έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας, τα δεξιά μας, τα αριστερά μας.